έσκασε χθε λίγο μετά το μεσημέρι η βραδιφλεγή βόμβα των σκουπιδιών μετά την ανακοίνωση τη καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη λειτουργία του Χιτά στο σκοπό τη Ζακίνδου. Στο σκεπτικό τη απόφαση αναφέρεται πω οι ελληνικέ αρχέ δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμα παρά το γεγονό ότι από το 1999 έχουν διενεργηθεί περισσότερε από 10 αυτοψίε που διαπίστωναν το πρόβλημα. Αναφέρεται επίση ότι οι ελληνικέ αρχέ ανέχονται τη συνέχιση τη λειτουργία ενό ήδη υπερκορεσμένου χιτά και δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την έβρεση λύση και τη μεταφορά του σε άλλη περιοχή. Ο χρόνο έτρεξε και οι αρμόδιοι υποκριτικοί φορεί με τι ενέργειέ του δεν στάθηκαν ικανέ να το σταματήσουν. Η σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον επιτρόπου, Γιάννη Σποτόσκι, ήταν είτε να κλείσει ο χώρο υγειονομική ταφή, είτε να ευθυγραμμιστεί με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα απόβλητα. Το Ευρωδικαστήριο περιορίστηκε σε πρώτη φάση απλά και μόνο στην έκδοση τη καταδικαστική απόφαση. Η επιβολή και επιμέτρηση προστίμου θα έρθει σε δεύτερο χρόνο που προσδιορίζεται στι αρχέ του Σεπτέμβρη. Στο μεσοδιάστημα και μέχρι τι 18 Αυγούστου παρέχει τη δυνατότητα στα Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντο να ασκήσουν έφεση παραθέτοντα τι ενέργειε που έχουν γίνει και να πείσουν του δικαστέ ότι έχουν ληφθεί μέτρα και εφαρμοστεί λύσει που δεν δικαιολογούν την επιβολή προστίμων το κοστούμι ανέρχεται στις 30.000 ευρώ την ημέρα. Και το χειρότερο είναι ότι οι δημότες θα κληθούν να πληρώσουν για κάτι που δεν ευθύνονται.